Σας και στου τηλεθεατέ σα. Συνεπώ, ε, φαντάζει μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα η όλη κατάσταση. Δυστυχώ και πάλι βλέπουμε το ίδιο σενάριο να επαναλαμβάνεται εδώ και 1,5 χρόνο. Οι δύο μεγάλε συντεχνίε, ΣΕΚ και ΠΕΟ, προβάλλουν διάφορα εμπόδια στην αποχώρηση του πλεονάζοντο προσωπικού. Έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση. Αυτή η συμφωνία αναφέρει ότι θα δοθούν από αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου του 2014 σε έξι δόσεις. Εμείς αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία και αυτή η υπόθεση με το πλεονάζον προσωπικό πρέπει να προχωρήσει. Το θέμα γιατί θέλω να είμαστε δίκαιοι ως προς τα γεγονότα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι υπάρχει δέσμευση δυο φορές ότι θα πρέπει αυτή η εταιρεία στι 31 Μαου να διώξει 500 υπαλλήλου. Βεβαίω, υπάρχει συμφωνία. Από όλου του εμπλεκόμενου φορεί. Βεβαίω. Είναι μέρο αυτή της συμφωνία η όποια χαριστική αποζημίωση. Μέρο αυτή τη συμφωνία είναι ότι θα δοθούν χαριστικέ αποζημιώσει στο προσωπικό που θα αποχωρήσει από την εταιρεία σε έξι δόσει αρχίζοντα από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ο κ. Γεωργιάδη λέει όμω ότι δεν υπάρχουν χρήματα στα ταμεία αυτή την ώρα για να δοθούν χαριστικέ αποζημιώσει. Κοιτάξτε,. Είναι... Και σε μια εταιρεία που όλοι ξέρουν καλώ ή κακό τα δεδομένα τη, μήπω τελικά ε, ε, είναι ξέρω εγώ, πλεονασμό να, να ζητούνται χαριστικέ αποζημιώσει. Χωρί να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται την προσφορά αυτών των εργαζομένων. Αλλά από την άλλη είναι και το κλίσιμο οριστικό κλείσιμο τη εταιρεία. Η ταφόπλα κάτι, αν θέλετε. Ακριβώ το πρόβλημα, τα δύο μεγάλα προβλήματα τη εταιρεία, τα οποία επηρεάζουν τη βιωσιμότητα τη, είναι το πλεονάζον προσωπικό και η αδύνατη διεύθυνση. Εφόσον οι δύο συντεχνίες έχουν καταλήξει σε μία συμφωνία, η οποία λέει ότι θα αρχίσουν να πληρώνονται αποζημιώσει από την 1η Αυγή του 2014. Τώρα έρχονται και ζητούν εγγυήσει από την κυβέρνηση. Ε, αυτέ οι, αυτές οι αποζημιώσει, χαριστικέ, θα μπορούσε να τι δώσει κάλυστα η εταιρεία αν τι είχε στο ταμείο. Το ότι δεν τι βγήκαν οι αριθμοί, επειδή τελικά αυτέ οι χρονοθυρίδε δεν αξίζουν μερικέ δεκάδε εκατομμύρια και αξίζουν ένα άλλο ποσό, δεν ευθύνεται η κυβέρνηση. Και οφείλω να βάλω στο τραπέζι και ένα άλλο δεδομένο ότι ο κ. Αλμούνια. Εάν και εφόσον δει πάλι αυτό το κράτο να δίδει χρήματα σε αυτή την εταιρεία, θα την κλείσει την επόμενη μέρα. Είναι γεγονό αυτό. Το θέμα, να ξεκινήσω από το πρώτο θέμα των αποζημιώσεων και πάλι. Ε, εφόσον έγινε μια συμφωνία μεταξύ κυβέρνηση και συντεχνιών. Έρχεται τώρα για παράδειγμα η ΣΕΚ και μα λέει: Ξέρετε, δεν εμπιστευόμαστε ότι θα δοθούν οι αποζημιώσει στην κυβέρνηση, ούτε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, ούτε το υπουργικό του συμβούλιο. Και επιμένουν σε αυτή τη θέση και τι θα γίνει στο τέλο, Δηλαδή θα παραμένει το πλεονάζον προσωπικό στην εταιρεία, θα χάνει η εταιρεία 2,5 εκατομμύρια το μήνα όπω εδήλωσε ο πρόεδρο τη εταιρεία σήμερα στο ράδιο Πρώτο. Είναι καιρό που πρέπει να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Όσον δεν αφορά το δεύτερο θέμα που θίξατε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στην Κύπρο έχουν έρθει τα άνω κάτω με την οικονομική κρίση, δίνονται δισεκατομμύρια στι τράπεζε. Είμαι σίγουρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριο Αλμούνια, όταν του εξηγηθούν οι, περι, οι περιστάσει. Και το πόσο αναγκαία είναι αυτή η εταιρεία σε αυτόν τον τόπο, τότε νομίζω δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε υπάρχουν και άλλα επεισόδια. Αύριο υπάρχει μια συνάντηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με την κυβέρνηση. Θα δούμε πώ θα πάει και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την.